Ολοκληρώθηκε μόλις η διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται η απόφαση, όπως μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, θα βγει αύριο το πρωί. Η Ομοσπονδία ανέδειξε ολοκληρωμένα τις θέσεις και τα αιτήματά της, τη συνολική κριτική απέναντι σε αυτές τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και λέμε μόνο το εξής. Θέλουμε δηλαδή και από τη σημερινή συγκέντρωση, τη μαζική, να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ηχηρό μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας, στην κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσαρμοστούμε στις άδικες διώξεις, στην προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα μας, στην προσπάθεια να μας στοχεύσουν. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τις άδικες δικαστικές αποφάσεις. Θα προτάξουμε αποφασιστικά μπροστά τις ανάγκες μας, τα δικαιώματα των μαθητών, την παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου και την παιδαγωγική μας υπόσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και μέρες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η ίδια η Κεραμέως, όπου και αν εμφανίστηκε, δεν έχει μισό επιχείρημα να την παρατεθεί επί της ουσίας, δεν έχει ένα λόγο να υποστηρίξει αυτά τα μέτρα και το μόνο που επικαλείται είναι ότι εμείς δήθεν θέλουμε να ανατρέψουμε το καθεστώς και ότι ερχόμαστε ενάντια σε ψηφισμένους νόμους. Λες και ο αγώνας μας, η δράση μας, η διεκδικήση μας απέναντι σε οποιοδήποτε ζήτημα δεν είναι απέναντι σε ψηφισμένους νόμους και σε άδικες πολιτικές. Το μήνυμα είναι ένα. Δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε να προβάλλουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις μας, δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε με την καθημερινότητα στο σχολείο, την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις, την οικονομική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών, δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε απέναντι στα σχέδια κατηγοριοποίησης και ταξικής διαφοροποίησης των σχολείων μας, θα προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες. Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε, είμαστε ήδη νικητές και μόνο το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σήμερα εδώ και η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου δεν τα αποδέχεται, είναι μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω απέναντι σε καμία πολιτική που θέλει να μας τριμώξει, να μας κάνει να ζούμε χωρίς δικαιώματα. Έχουμε τη δύναμη, δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα, δεν περιμένουμε καμία λύση από τα πάνω, ενωμένοι, αποφασισμένοι και ανεξάρτητα από τις όποιες αποφάσεις μπορούμε συλλογικά, αποφασιστικά, με επίκεντρο τα σωματεία μας και την Ομοσπονδία να τσακίσουμε αυτούς τους νόμους, να τους αφήσουμε ανενεργούς, αποφασιστικά και δυναμικά να προτάξουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους όρους δουλειάς, το μισθό, την ακρίβεια, τη μόρφωση των μαθητών μας, δίνοντας μεγάλη απάντηση στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη, δίνοντας απάντηση στις γενικές συνελεύσεις των σωματείων το επόμενο διάστημα, δίνοντας απάντηση στις κινητοποιήσεις του κλάδου όλες τις επόμενες μέρες. Και εδώ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με βάση και την απόφαση να αποφασίσει τον έναν και μοναδικό τρόπο που μπορεί σήμερα να ενώσει τον κλάδο, που είναι απεργία αποχή, όχι μόνο από τους μέντορες, συνολικά από την αξιολόγηση, από το αντιδραστικό της περιεχόμενο, αυτή η μορφή που σήμερα ένα χρόνο πλησιάζονται συνάδελφοι. Έβαλε 100.000 εκπαιδευτικούς στον δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος της νίκης. Εδώ θα κρυφτούμε όλοι. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να στριμώξει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση. Καλή δύναμη. Έχουμε τη δύναμη και είμαστε νικητές. Από αυτό που κάναμε. Λαέ, νησκυλί στο κεφάλι.